Εδώ είμαστε, κατοικούμε όλοι στην Ιερουσαλήμ που λένε, έτσι λέει ο λαός μας, και ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 1990 και μετά, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τη Λευκή Βίβλο, έχουν ανατρέψει βήμα το βήμα όλες τις κατακτήσεις που είχε για την τάξη. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία απογειώνει, να το πω έτσι, την εκμετάλλευση με την κατάργηση της σταθερής ημερήσιας εργασίας, του σταθερού ημερήσιου χρόνου του 8ου. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς κατοχυρώνουμε το 8ο. Άλλο εργαζόμενο θα δουλεύει 10ωρο. Δηλαδή ο εργοδότης θα σου λέει 10ωρο και αν το αρνηθείς έχεις δύο επιλογές. Ή να απολυθείς ή να συμβιβαστείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, καμία κατοχύρωση. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά, έχετε κι εσείς γνωστούς, μας ακούει και ο κόσμος και ξέρει ότι όποιος απαιτεί να δουλεύει τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δεν είναι καλός εργαζόμενος, απολύεται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να αρνηθεί καμία μορφή απασχόλησης. Πόσοι είναι αυτοί που δούλευαν με πλήρη σταθερή εργασία και έχουν μετατραπεί οι συμβάσεις τους σε ωρομίσθιο, σε μερική απασχόληση, σε συμβάσεις μιας μέρας. Μιλάμε ένα τέτοιο μοσαϊκό εργασιακών σχέσεων που είναι αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων. Και ο κύριος Ηλιόπουλος θα πρέπει να μας πει. Εδώ κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2011 που αφορά τη διευθέτηση. Δεν τον κατήργησε. Αντίθετα τι έκανε. Έκανε 12ωρο στους γιατρούς, στους ακομεχούς γιατρούς. Έκανε το 9ωρο στους εργαζόμενους του ΟΣΕ. Όλοι λοιπόν βάλαν το λιθαράκι τους για να καταργηθεί αυτή η μεγάλη κατάκτηση ναι, από κύριε το Κατσότη, 1886. Λέει τώρα ο κύριος Χατζηδάκης ότι θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία ούτως ώστε και η εργασία και η υπερορία να καταγράφονται. Και εδώ νωρίτερα ο κύριος Βρούτσης μας διευκρίνησε ότι δεν θα αποφασίζει ο εργοδότης πόσο θα πληρώσει με βάση την εργασία και την υπερορία, αλλά το σύστημα θα οδηγεί τον εργαζόμενο να πληρώσει, τον εργοδότη να πληρώσει τον εργαζόμενο, γιατί θα είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Άρα δεν θα χάνεται η υπερορία. Ναι. Είναι το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε το από τα μηνύματα, τα οποία αυτό. Είναι η αγωνία των εργαζομένων. Αξίζει να δουλέψω την υπερορία ή θα τη δουλεύω και δεν θα την πληρώνομαι. Θα σας πω, ο απλήρωτος χρόνος θα αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Δουλεύουμε όλοι. Και εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί η κάρτα ή το βιβλίο παρουσίαση όλα αυτά. Πώς ο εργοδότης σου λέει χτύπα την κάρτα. Ανενεργός χρόνος. Ο ενεργός και ο ανενεργός χρόνος μέσα από αυτή την θέσπιση της κάρτας θα υλοποιηθεί αυτή την περίοδο και αυτό θέλει η εργοδοσία. Να υλοποιηθεί αυτή η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση ΣΕΡΚΑΣ, τέλος πάντων, ο ενεργός και ο ανενεργός χρόνος. Μάλιστα. Ο εργαζόμενος το ένα λεπτό. Θα απαντήσει λοιπόν αυτό, πώς μπορεί ο εργαζόμενος να αντισταθεί στις απαιτήσεις του εργοδότη, όταν το αίτημα έρθει στο «άμα δεν το κάνεις, θα απολυθείς» και αν μπορούμε να πάμε πάνω από τις 10 ώρες ημερήσιας εργασίας και να είναι νόμιμο, κύριε Μέχρι Βρούτσι. Και 13 λέει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε λοιπόν στον κύριο Βρούτσι. 11 ώρες ανάπαυση. Αυτό κάνει το νομοσχέδιο. Δυστυχώς κάνει τους εργαζόμενους δούλους του 21ου αιώνα. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουν οι εργαζόμενοι όπου και αν ανήκουν, ό,τι θεό και αν πιστεύουν, ό,τι και αν ψήφισαν. Και θα πρέπει εδώ να απαιτήσουν να μην κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Μέσα από τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Για να περάσει όλα αυτά η κυβέρνηση, απαραίτητη προϋπόθεση να χτυπήσει ακόμα παραπέρα το εργατικό λαϊκό κίνημα, το δικαίωμα της απεργίας. Αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο ταυτόχρονα με την κατάργηση του 8ωρου, με τη μείωση του μισθού, με την αύξηση του απλήρου του χρόνου, είναι να παραδίδει τα σωματεία στην εργοδοσία. Ηλεκτρονικό φακέλωμα καταρχήν με το Μητρό. Εκεί θα είναι στα χέρια της εργοδοσίας ο κάθε ένας που σηκώνει κεφάλι, που μπαίνει μπροστά να οργανώσει τον Μάλιστα. αγώνα των εργαζομένων για τη βελτίωση των όρων ζωής και αμοιβής τους Μάλιστα. και εργασίας τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Κύριε Βρούτσι, απαντήστε ψηφοφορία. Συνολικά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ψηφίζει λοιπόν ο εργαζόμενος, θα είναι από πάνω του ο εργοδότης και του λέει. Πώς κύριε Κατσότη θα γίνει όχι αυτό τώρα. Στην απεργία.
Ακούστε, κύριε Σκάλκο, ξέρουμε πολύ καλά πώς παρεμβαίνει σήμερα η εργοδοσία για να μπορέσει να διαμορφώσει συσχετισμούς αποδεκτούς για αυτήν. Ναι. Να έχει τον υγιή συνδικαλισμό, όπως λέει ο κύριος Βρούτσης, δηλαδή αυτούς τους συνδικαλιστές που συνενούν, που υποτάσσονται, που αν θέλετε υπογράφουν τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το συνδικαλισμό θέλουν, τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, για να μπορούν να αυξάνεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Κύριε Κατσότη, έχει τελειώσει ο χρόνος. Ένα σχόλιο να επιτρέψουμε στον κύριο Βρούτση. Κύριε Κατσότη, βοηθήστε μας λίγο. Είναι η απεργία λοιπόν μετά και τον νόμο της Αχτσιόγλου που... Τον απεργοκτώνω νόμο, έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι η απεργία θα είναι συμβολική Ωραία. Πράξη. Πάμε λίγο στον κύριο Βρούτση, τώρα θα μας βοηθήσετε, κύριε Κατσότη. Υπερασπίζει την απεργοσπασία. Την απεργοσπασία. Κύριε Κατσότη, μην το κάνετε τώρα αυτό όμως. Κύριε Σκάλκο, τελειώνω με αυτό. Ναι, υποστηρίζει την απεργοσπασία μέσα από το νομοσχέδιο και διώκει αυτούς που, αν θέλετε, υπερηφρούν την απεργία. Μάλιστα. Κύριε Βρούτση, απαντήστε λίγο. Τώρα μισό λεπτό. Υπενθυμίσατε, κύριε Κατσότη.